Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενη συνταγή μας. Ρώσικη σαλάτα. Και δεν είναι μια απλή συνταγή που απλά θα ανακατέψω τρία υλικά μέσα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε την πιο σπιτική, νόστιμη, ποιοτική ρώσικη σαλάτα που έχετε φτιάξει. Γιατί ακόμα και τη μαγιονέζα θα τη φτιάξουμε μόνοι μας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη ρώσικη σαλάτα. Για τη μαγιονέζα 250 γραμμάριων θα χρειαστούμε ένα κρόκο από μεσαίο αυγό, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, μία κουταλιά της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο και 220 γραμμάρια ηλιέλαιο. Για τη ρώσικη θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μαγιονέζα, 100 γραμμάρια αρακά, 50 γραμμάρια αγκουράκι τουρσί, μία κουταλιά της σούπας κάπαρι, 4 αυγά βρασμένα, 500 γραμμάρια πατάτες βρασμένες, 4 καρότα βρασμένα, 150 γραμμάρια ζαμπόν, 2 κουταλιές της σούπας άνηθο, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φρυγανισμένο ψωμί και φρέσκια ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα φτιάξουμε τη δική μας σπιτική μαγιονέζα στην αρχή, οπότε δώστε βάση ακριβώς στο τι κάνω. Είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει και πραγματικά φτιάχνοντας τη δική μας μαγιονέζα ξέρουμε πάντα το τι τρώμε. Θέλουμε ένα μπολ και πρέπει να καταλάβουμε λίγο τη φιλοσοφία της συνταγής. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε σε μία μαγιονέζα είναι να παίρνουμε να δένουμε τα λιπαρά μας με οξύτητα, να κάνουμε μία βινεγκρέτ και να δίνουμε μία διαφορετική υφή και σύσταση. Δηλαδή, η βινεγκρέτ είναι πιο άραιη, σωστά. Η μαγιονέζα είναι πιο πηχτή, σωστά. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη βινεγκρέτ και τη μαγιονέζα? Είναι πιο πηχτή. Ο σταθεροποιητής. Το ένα έχει σταθεροποιητή, το άλλο δεν έχει. Και ο καλύτερος σταθεροποιητής που έχουμε στη μαγειρική, εκτός από σκόνες όπως είναι η ζελατίνη, το αγαρ-αγάρι, ξαντάνα και όλα τα υπόλοιπα, είναι αυτό το φανταστικό υλικό που ονομάζεται κρόκος του αυγού. Λοιπόν, θέλουμε έναν κρόκο. Για τη συνταγή μας, θέλω να πάρετε ένα ωραίο βιολογικό αυγουλάκι και να ξέρετε ότι το αυγό μας πρέπει να είναι ολόφρεσκο. Θέλουμε έναν κρόκο για τη συνταγή, οπότε το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα πολύ καλό αυγό για να πετύχει η μαγιονέζα μας. Λοιπόν, θα φέρνω αυτά από εδώ, γιατί είναι πιο εύκολο να ρίχνω με το δεξί και εδώ και εδώ. Και να σας πω ότι η μαγιονέζα είναι κάτι πολύ ποιοτικό και πρέπει να δώσουμε σημασία με το τι το φτιάχνουμε. Δηλαδή, αντί για ξύδι και λεμόνι που βάζω εγώ στη μαγιονέζα, τι άλλο θα μπορούσα να βάλω? Για πες. Grapefruit. Μπράβο, εσύ. Φράουλα. Εσύ. Κιδόνι. Γιούζου. Τρούφα. Τρουφέλαιο. Πράγματα. Μπορώ να βάλω ό,τι γεύση θέλω, να δώσω όποια γεύση θέλω και πραγματικά μπορώ να μεταμορφώσω τη μαγιονέζα. Η μαγιονέζα, έτσι όπως την αγοράζουμε, είναι πάρα πολύ απλή, δεν έχει κάποια γεύση, αλλά μπορούμε να την εμπλουτίσουμε πραγματικά με όποια γεύση θέλουμε. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην κάνουμε μία μαγιονέζα με καθαρό ελαιόλαδο, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Μία μαγιονέζα που θα βάλουμε 100% ελαιόλαδο δεν θα τρώγεται, θα είναι πάρα πολύ στιφή στη γεύση και ουσιαστικά δεν θα έχει κανένα άρωμα. Θα είναι τόσο δυνατή που δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε πουθενά. Αυτό που κάνω εγώ είναι να βάζω ελάχιστο ελαιόλαδο στη μαγιονέζα μου, ίσα-ίσα να την αρωματίσω. Το ίδιο πράγμα που θα έκανα άμα θα έβαζα ένα τρουφέλαιο. Γενικά μπορώ να αντικαταστήσω το λάδι μου με ό,τι λιπαρό θέλω και την οξύτητά μου με ό,τι οξύτητα θέλω. Αυτό είναι. Εμείς θα κάνουμε τη βασική συνταγή, οπότε ξεκινάμε. Με έναν κρόκο τη μουστάρδα μας, που επίσης και η μουστάρδα είναι σταθεροποιητής. Έχουμε δύο σταθεροποιητές εδώ. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανακατεύουμε αρκετή ώρα για να κάνουμε σωστά την όλη διαδικασία. Θα ρίξουμε μέσα το ξύδι και το λεμόνι. Εμένα μου αρέσει να τα βάζω και τα δύο. Κάποιοι σεφ βάζουν μόνο λεμόνι, κάποιοι σεφ βάζουν μόνο ξύδι. Κάποιοι τους αρέσει να βάζουν και τα δύο, οπότε εγώ βάζω και τα δύο. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και ανακατεύω ξύδι, λεμόνι, έναν κρόκο και τη μουστάρδα. Και τώρα, πάμε να καταλάβουμε πώς δουλεύει ένας σταθεροποιητής. Ξέρω ότι σας ζαλίζω, έχει πολλή θεωρία, αλλά όντως θέλω να σας εξηγήσω το πώς γίνεται η μαγιονέζα, γιατί θέλω να την κάνετε όλοι σας. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι ένα μόριο λαδιού. Σωστά. Και αυτό είναι άλλο ένα μόριο λαδιού. Σωστά. Άμα θα τα ρίξω μέσα και αρχίζω να ανακατεύω, δεν πρόκειται ποτέ να δέσουν. Εντάξει. Εδώ πέρα έχουμε ένα σταθεροποιητή. Ο σταθεροποιητής είναι αυτός. Εντάξει. Άμα ρίξουμε απότομα το λάδι μέσα και ανακατέψουμε, δεν θα μπορέσει να το πιάσει.
Τι θέλει? Θέλει σιγά σιγά να προσθέτουμε λάδι ώστε να πιάνει το λάδι και ουσιαστικά να κολλάει το ένα λάδι με το άλλο. Οπότε γι' αυτό η όλη διαδικασία που θα ρίξουμε μέσα το λάδι πρέπει να γίνει πολύ σιγά, σε αργό ρυθμό και άμα το κάνουμε σιγά θα δουλέψει 100%. Άμα είμαστε βιαστικοί και ρίξουμε το λάδι με τη μία, δυστυχώς η μαγιονέζα μας θα κόψει. Οπότε, πολύ προσεκτικά, πριν ξεκινήσω να ρίξω και λίγο αλάτι και πιπέρι, και για να σας αποδείξω πόσο εύκολο είναι να κάνουμε μαγιονέζα, θα φωνάξω το Διονύση. Έλα εδώ, αγόρι μου. Να βγάλεις το μεροκάματό σου κάποια στιγμή, για αυτό το κάνω. Λοιπόν. Από ποιο λάδι θες να ξεκινήσουμε? Δεν έχει σημασία. Όποιο θέλω εγώ. Σημασία έχει να το κάνουμε με σωστή ροή. Δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι το πρώτο 20-30% του λαδιού που θα ρίξουμε, να το ρίξουμε πολύ σιγά. Μετά και πιο γρήγορα να το ρίχνουμε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε το πιο σημαντικό είναι η αρχή. Θέλω να ρίχνεις, όχι σταγόνα-σταγόνα, με μια σταθερή, πολύ λεπτή ροή. Μπορείς να το κάνεις? Κορδόνι, όπως το λέμε. Εντάξει. Okay. Πάμε. Σιγά-σιγά. Σήκωσε το πιο ψηλά να βλέπει ο κόσμος. Εκεί. Καθώς ρίχνει ο φίλος μας ο Διογέννης, βλέπετε ότι εγώ δεν σταματάω να ανακατεύω. Βέβαια, η όλη διαδικασία δεν θέλει δύο ανθρώπους για να γίνει. Θέλει κανονικά έναν άνθρωπο. Ανακατεύουμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχω σταματήσει να ανακατεύω? Όχι. Άμα σταματήσεις, τι κάνεις? Σταματάω κι εγώ. Μπράβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε ξανά. Πήρε μπρος το μοτέρ. Α, αυτός είσαι. Ωραία. Φτάνει τόσο γιατί στο τέλος θα λέγεται η εκπομπή Kitchen Dionysus. Οπότε αυτό θα μάθετε να το κάνετε μόνοι σας. Όπως σας είπα, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι στην αρχή. Άμα στην αρχή μπορέσει να δεσμεύσει ο σταθεροποιητής μας το λάδι, τότε στη συνέχεια μπορούμε να ρίχνουμε και πιο γρήγορα. Βλέπετε. Σε περίπτωση που κόψει μαγιονέζα, παίρνουμε άλλο ένα κρόκο, το βάζουμε σε ένα μπολάκι, αρχίζουμε να ανακατεύουμε και αντί για να ρίχνουμε καινούριο λάδι, ρίχνουμε το κομμένο μείγμα της μαγιονέζας. Και θα ξαναδέσει τη μαγιονέζα. Απλά αυτό δεν το κάνουμε γιατί ρίχνουμε πολύ παραπάνω κρόκο στη μαγιονέζα. Η μαγιονέζα δεν θέλει πολύ κρόκο. Ένας κρόκος είναι αρκετός για να δέσει σχεδόν άπειρη μαγιονέζα. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε? Αυτά τα μαυράκια που έχει μέσα είναι το πιπέρι, το καταλαβαίνετε. Τώρα, άμα θέλω να έχει γεύση ελαιόλαδο η μαγιονέζα μου, μπορεί να ρίξω λίγο ελαιόλαδο στο τέλος. Και όταν λέω λίγο, το εννοώ. Κοιτάξτε πόσο λίγο ρίχνω. Επίσης, το ελαιόλαδο αλλάζει και το χρώμα στη μαγιονέζα. Από λευκή την κάνει πιο κίτρινη. Οπότε δεν ξέρω αν θα θέλατε κι εσείς. Πώς σας φάνηκε η διαδικασία της μαγιονέζας, κυρίες και κύριοι? Ε, κοίτα εδώ. Η τέλεια υφή μαγιονέζας. Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Εδώ. Ξύδι έχει αρκετό? Έχει. Λεμόνι έχει αρκετό? Έχει. Αλάτι έχει αρκετό? Δεν έχει. Πιπέρι έχει, αλατάκι όμως δεν έχει. Θα βάλουμε λίγο ακόμα αλατάκι. Εδώ. Και ανακατεύουμε. Σε περίπτωση που συνεχίσουμε να προσθέτουμε λάδι, σιγά σιγά όπως το κάναμε, πάλι θα το δεσμεύσει το λάδι ο σταθεροποιητής και θα σφίξει περισσότερο το μείγμα. Όσο προσθέτουμε λάδι, τόσο πιο σφιχτό θα γίνει. Οπότε, άμα σφίξει πολύ, πώς το αραιώνουμε? Με λίγο νερό. Με λίγο νερό. Μπράβο. Αυτό είναι. Λοιπόν, ήταν δύσκολη η μαγιονέζα? Τα καταφέρατε. Μόλις φτιάξατε μαγιονέζα. Yes! Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη ρώσικη. Η μαγιονέζα μας είναι εδώ. Θα την έχω δίπλα σημείο αναφοράς για να ρίχνω οτιδήποτε ετοιμάζω μέσα. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που θα ρίξουμε στην ρώσικη μας σαλάτα είναι τι? Αρακάς. Ο αρακάς δεν χρειάζεται βράσιμο, το βγάζουμε από την κατάψυξη κατευθείαν, τον αφήνουμε να αποψυχθεί και είναι έτοιμος για χρήση. Τέλειος ο αρακάς μας, πάει μέσα στη μαγιονέζα. Ένα. Επόμενο υλικό που θα ρίξουμε είναι αγκουράκι τουρσί. Θα κόψετε μικρά-μικρά κομματάκια εδώ. Θέλουμε να είναι ψιλοκομμένα όλα μας τα υλικά, γιατί θέλουμε σε κάθε πυρουνιά να υπάρχουν όλες οι γεύσεις και όλα τα υλικά που ρίχνουμε μέσα στη ρώσικη σαλάτα. Οπότε, ψιλοκόβουμε το αγκουράκι. Εν τω μεταξύ, θα σας πω ειλικρινά, επειδή σε όλους αρέσει η ρώσικη σαλάτα και όλοι έχουμε δοκιμάσει η ρώσικη σαλάτα, άμα τη φτιάξετε μόνοι σας, είναι διπλή χαρά πραγματικά. Είναι τόσο εύκολη και τόσο νόστιμη που πραγματικά θα μπείτε σε διαδικασία να φτιάχνετε όλη την ώρα. Ακόμα και σε ένα επίσημο τραπέζι, όταν μία σαλάτα είναι ποιοτική χειροποίητη και ας είναι ρώσικη σαλάτα, τύπου μαγιονέζα, αληφή όπως το λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, τα λέμε αληφές, πραγματικά κερδίζει τις εντυπώσεις. Τώρα, θα ρίξουμε και την κάπαρη, που και αυτή οπωσδήποτε πρέπει να την ψιλοκόψουμε. Και αυτή μέσα. Και ήρθε η ώρα για τα αυγά μας. Λοιπόν,
ή τα ψιλοκόβουμε με το μαχαίρι. Ο καλύτερος τρόπος βέβαια για να κόψουμε τα αυγά είναι πολύ απλά, κοιτάξτε. Εδώ πέρα με το ειδικό μηχανηματάκι που κόβει σε φέτες το αυγό, κόβουμε μία ευθεία εδώ, γυρνάμε από την άλλη πλευρά και ξανακόβουμε. Δύο φορές θα περάσουμε και έγινε κομμάτια. Εδώ. Ξανά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, παίρνουμε το αυγό πρώτα από τη μία πλευρά, εδώ, κόβεται από τη μία, σηκώνουμε, ανοίγουμε, κόβουμε και από την άλλη, εδώ, και έγινε κομμάτια. Οπότε έτοιμα και τα αυγά μας και ήρθε η ώρα για τα τελευταία υλικά, είναι πολύ λίγα, πατάτα, καρότο και μυρωδικά, αυτά είναι. Λοιπόν, θα πάρετε την πατάτα σας, είναι βρασμένη και για να σας βοηθήσει να την κόψετε μικρά-μικρά κομματάκια όπως κόβουμε στη ρώσικη σαλάτα, θα μπορούσατε να τη βάλετε και λίγο μέσα σε νερό με πάγο. Όταν τη βάζουμε σε νερό με πάγο ή στην κατάψυξη για λίγη ώρα, παγώνει αρκετά και είναι εύκολο να την κόψουμε κομμάτια. Κοιτάξτε, εδώ. Αλλά θέλουμε να είναι βρασμένη 100%, μην την αφήσει το μη. Το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε, θα καταστρέψετε τη σαλάτα σας άμα έχετε την πατάτα ομοί. Είναι το βασικό στοιχείο στη ρώσικη σαλάτα η πατάτα. Έχει πατάτα, οπότε και η πατάτα μας σε κυβάκια πάει μέσα. Και πάμε για το επόμενο μας υλικό, το καρότο. Και αυτό μικρά-μικρά κυβάκια. Κόβουμε εδώ κατά μήκος. Λοιπόν. Το καρότο μας πάει και αυτό μέσα. Και πριν ρίξω τα μυρωδικά, ήρθε η ώρα για το ζαμπόν. Και τελειώνουμε, μην αγχώνεστε. Τελευταία μας υλικά, λίγο άνυθο. Και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, μόνο το πράσινο μέρος. Και ουσιαστικά θέλουμε μόνο αλάτι και πιπέρι. Ξύδι υπάρχει από τη μαγιονέζα, λεμόνι υπάρχει από τη μαγιονέζα. Οπότε σχεδόν όλα τα υλικά που έπρεπε να ρίξουμε μέσα στη συνταγή μας τα έχουμε βάλει. Εκτός από αλάτι και πιπέρι. Οπότε ρίχνουμε λίγο αλατάκι. Λίγο πιπέρι και νομίζω πως άξιζε ο κόπος γιατί κάναμε ένα ολόκληρο μπολ ρώσικη σαλάτα. Λοιπόν, και ανακατεύουμε και να θυμάστε ότι η σωστή ρώσικη σαλάτα έχει λίγη μαγιονέζα και πολλά πολλά λαχανικά. Όταν δοκιμάσετε τη ρώσικη σαλάτα στην αυθεντική συνταγή, δηλαδή έτσι όπως ακριβώς είναι εδώ πέρα, πραγματικά θα αλλάξετε γνώμη για το πώς πρέπει να είναι η ρώσικη σαλάτα. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Και όπως σας είπα, πρέπει να έχει λίγο απ' όλα μέσα. Άντε γεια. Ειλικρινά, άντε γεια. Μπορείς πραγματικά να γευτείς τα πάντα που υπάρχουν μέσα σε αυτή τη σαλάτα. Και να σας πω την αλήθεια, στεναχωριέμαι που βλέπω μερικές φορές την ρώσικη σαλάτα απλά να υπάρχει μόνη της σε ένα μπολάκι και να περιμένουν όλοι να φάνε από εκεί μέσα. Μπορούμε να τη δώσουμε κανονικά σαν ένα ορεκτικό, πολύ απλά βάζοντας πάνω σε μπρουσκέτες. Κοιτάξτε εδώ. Βάζοντας πάνω σε μπρουσκετούλα λίγο ρώσικη. Δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ολοκληρωμένη από μόνη της σαν γεύση. Πουλήστε το, να καταλάβουν όλοι ότι έχετε κάνει δουλειά. Φρυγανισμένο ψωμάκι και σπιτική ρώσικη σαλάτα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Πώς σας φαίνεται? Φανταστικό. Για τη μαγιονέζα. Βάζουμε σε ένα μπολ τον κρόκο αυγού, τη μουστάρδα, το ξύδι, τον χυμό από το λεμόνι και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι, προσθέτουμε σιγά σιγά το ηλιέλαιο και έπειτα το ελαιόλαδο, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πάρει απαλή υφή και να γίνει μαγιονέζα. Για τη ρώσικη σαλάτα. Βάζουμε στο μπολ με τη μαγιονέζα τον αρακά. Ψιλοκόβουμε το αγκουράκι τουρσί, την κάπαρη,
τα βρασμένα αυγά, τις βρασμένες πατάτες και τα βάζουμε στο μπολ με τη μαγιονέζα. Κόβουμε τα βρασμένα καρότα και το ζαμπόν σε κυβάκια και τα προσθέτουμε. Ψιλοκόβουμε και ρίχνουμε τον άνηθο, το πράσινο μέρος από τα φρέσκα κρεμμύδια, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τη ρώσικη σαλάτα πάνω σε φέτες από φρυγανισμένο ψωμί και γαρνίρουμε με φρέσκια ρίγανη. Νομίζω ότι όταν σας είπα ότι θα φτιάξουμε ρώσικη σαλάτα σήμερα, λέγατε «ΟΚ, ας αλλάξουμε κανάλι, αυτός μας κοροϊδεύει». Τώρα καταλάβατε τι φτιάξαμε. Επίσης φτιάξαμε ποσότητα, όχι αστεία. Δηλαδή η ρώσικη σαλάτα σίγουρα 4-5 μέρες στο ψυγείο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε φροντίστε όταν κάνετε τη ρώσικη σαλάτα να έχετε μπόλικους φίλους για να μπορέσουν να γευτούν όλοι αυτό τον υπέροχο μεζέ.